Και δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, γιατί όσο η χώρα είναι στον αέρα, δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένο και σαφή χρονικό ορίζοντα, γιατί όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν έχει λήξει αυτή τη στιγμή η εκκρεμότητα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην αρχή της συμφωνίας. Η ψήφιση της συμφωνίας είναι το τι όριο? Κοιτάξτε, η ψήφιση της συμφωνίας είναι ένα πράγμα, το οποίο όπως ξέρετε έχει δύο στάδια. Έχει τον Ιούλιο, έχει δηλαδή στην επόμενη εβδομάδα μια δεύτερη ψήφιση, και έχει τον Αύγουστο, μέσα ή τέλη Αυγούστου, που θα ολοκληρωθεί κατά πάσα πιθανότητα η συμφωνία. Μέχρι μετά, τότε. Μετά είναι και η εφαρμογή της συμφωνίας. Να το είδες αυτό που σου λέω. Διότι εντάξει να ψηφιστεί μια συμφωνία που έχει πολύ επώδυνα μέτρα, για να μην γελιόμαστε τώρα, αναγκαστήκαμε να αποφασίσουμε ανάμεσα στο κακό και στο χείριστο. Αυτό ήταν το δίλημα. Οπότε για να απαντήσω στο ερώτημά σας, υπάρχει και η εφαρμογή της συμφωνίας. Εφαρμογή και η χώρα. Είναι τρία χρόνια. Θα αφήσετε τρία χρόνια τον κύριο Τσίπρα? Όχι, όχι. Να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, μετά από έξι μήνες, αυτή τη στιγμή έχουμε τις τράπεζες κλειστές. Η οικονομία δεν λειτουργεί. Οπότε πρέπει να γίνει αποκατάσταση οικονομίας. Να επανέλθει σταθερότητα. Να μπορέσει να η οικονομία και η προοπτική, να υπάρξει προοπτική, να ανασάνει. Να ανασάνει, οι πολίτες. Οπότε λοιπόν, έχουμε ένα πρώτο στάδιο στο οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε κάποια πράγματα. Και αλίμονο σε αυτούς που μιλάνε για εκλογές. Διότι εκεί θα φτάσουμε στο χειρότερο. Και μια μεγάλη αλήθεια, κύριε Καρακούνη. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η συμφωνία, και να είμαστε ειλικρινείς και να το πούμε και σιγά σιγά γιατί μας εκθέτει αυτό. Εγώ αισθάνομαι φοβερά άσχημα. Αυτή η συμφωνία, εμέσως πλην σαφώς, κάνει λόγο και για τον χρόνο που θα γίνουν εκλογές. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή αποφασίζαμε να κάνουμε εκλογές, αυτοί θα λέγανε πρόγραμμα τέλος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εάν δεν ολοκληρωθεί. Και θα ήταν και οικονομία. Μα ανά πάσα στιγμή. Πέρα από το τι λέμε εμείς. Πέρα από τη βούληση δική μας. Αυτοί έχουν το πάνω χέρι και για το πότε θα γίνουν εκλογές. Δηλαδή θα αποφασίζουν για το πότε θα γίνουν εκλογές. Κύριε Παπαδάκη. Θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να το δεχτούμε, Αντώνη. Πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Βλέπω, ξυνίζει τα μούτρα σου, αλλά έτσι. Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι μπήκαμε δυστυχώς. Και εγώ τα ξύνησα όταν το σκέφτηκα. Γι' αυτό ήταν και ερώτηση με αυτήν. Κύριε Παπαδάκη, πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι μπήκαμε πάλι στην εξάρτηση. Από αυτό το οποίο προσπαθούσαμε να φύγουμε εμείς 2,5 χρόνια. Δεν το αρνήθηκε ούτε ο Πρωθυπουργός αυτό. Και προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε όλα αυτά τα μέτρα που δυστυχώς ήρθανε. Διότι και εμείς, για να το ξεκαθαρίσουμε, η Νέα Δημοκρατία χθες ψήφισε για να παραμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Είναι αλήθεια, όλα θα τα πούμε σήμερα. Δεν ψήφισε. Τελείωσε. Είναι αλήθεια ότι καμιά δεκαπενταριά βουλευτές δική σας. Κύριε Παπαδάκη, η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει το ξέρω. Το πόσο υπεύθυνη αυτό, είναι ναι. Και πώς εγγυάται. Εδώ ο Νικήτας Κακλαμάνης, για να σας διευκολύνω. Εδώ ο Νικήτας Κακλαμάνης μας αποκάλυψε ότι καμιά δεκαπενταριά βουλευτές τώρα και 8 την πρώτη φορά. Υπήρχαν βουλευτές που λέγανε το εξής. Εγώ όλα αυτά τα απέτρεπα. Υπήρξαν βουλευτές της Δημοκρατίας που λέγανε. Εγώ ψήφισα τα προηγούμενα 2,5 χρόνια για να φτάσω σε ένα σημείο να αποτρέψω όλους αυτούς τους κινδύνους που έρχονται. Άρα υπήρξαν. Και υπήρχαν. Και υπήρξαν οι διαωρές από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από του ΑΝΕΛ που ακουγόντουσαν διάφορα πράγματα. Και που λέγονται εγώ θα ψηφίσω. Και καλείτο ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τα νησιά, από αγροτικές περιοχές όπως είμαι κι εγώ, να ψηφίσει πράγματα τα οποία εμείς τα αποτρέπαμε και κάποιοι θέλουν να ξεφύγουν από τις ευθύνες. Όπως οι 39 βουλευτές εχθές του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τι λένε, καταψηφίζω τα μέτρα, αλλά στηρίζω την κυβέρνηση που καλείται να εφαρμόσει αυτά τα επόμενα μέτρα. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα του παραλόγου. Εδώ μιλάμε για πραγματικά σουρεαλισμό. Λοιπόν, και γι' αυτό το λέω κύριε Παπαδάκη, ότι εχθές η Νέα Δημοκρατία, για το ξεκαθαρίσω αυτό, ψήφισε για να παραμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Όχι τα επώδυνα μέτρα τα οποία έχουν σφραγίδα. Είναι του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου. Αυτή είναι η σφραγίδα. Εμείς λοιπόν να το διαχωρίσουμε. Και όσο εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση.